Ξωνάκια μου πολύ αγαπημένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ από ό,τι βλέπετε δεν είμαι καθόλου καλά. Ισχυροί πονοκέφαλοι με έχουν κατακυριεύσει και προσπαθώ να αποφεύγω να παίρνω παυσίπονα, αλλά τη βγάζουμε με τον πάγο. Πάγος είναι αυτός που βλέπετε στο κεφάλι μου και μου συμβαίνει και κάτι ακόμα. Θα σας το πω μόλις γίνω καλύτερα. Αλλά θέλω να σταθώ στο ότι μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα από όλα τα μέρη της Ελλάδας μας που δυστυχώς πλήττονται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Μου λέτε τον πόνο σας, μου λέτε τι τραβάτε, μου λέτε τι ξημερώνει κάθε μέρα. Και μια κυρία η οποία μου έγραψε ένα μήνυμα ότι μέσα από τα αποκαίδια του σπιτιού της και της περιουσίας της αντιλήφθηκε πόσο ανίκανοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Για πρώτη φορά ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Για πρώτη φορά σε απευθείας σύνδεση στο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, στην ΕΡΤ, βρίσκονται δημοσιογράφοι και πολίτες, εκδηλώνουν όχι απλά τη δυσαρέσκειά τους, τον κόμπο που έχει φύγει από το χτένι, στολίζοντας με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Το ακούσατε ποτέ άλλη φορά να συμβαίνει αυτό? Ακόμη και με τον Αλεξάκη τον Τσίπρα. Ακόμη και αυτό το δεν μπορώ ούτε καν να το αναφέρω που είχε συμβεί στο Μάτι, που χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος ενώ έπρεπε τότε να ξεφύγει και δικαιολογημένα, κατά ένα περίεργο λόγο που εγώ δεν κατανοώ και δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν θα σταθώ, δεν είχε ξεφύγει. Όμως φέτος το καλοκαίρι, όπως ξέφυγαν οι πυρκαγιές σε όλους τους δρυμούς μας, σε όλους τους φυσικούς μας πνεύμονες, έτσι ξέφυγε και η αγανάκτηση των πολιτών. Δεν υπάρχει πολίτης που να μην βρίζει το γουρλωμάτι και να μην υδρώνει ούτε καν τα αυτή του. Αυτός να πηγαίνει, μιλάμε, στα μέρη που τα έχει κατασπαράξει η φωτιά και να λέει μπούρδες του τύπου ότι τα δάση ξαναγίνονται. Ρε Καραγκιόζη, και είναι κρίμα να σε αποκαλέσω Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιόζης αντιπροσωπεύει πολλούς από τους Έλληνες και αποτελεί, ας πούμε, την ψυχαγωγία των παιδικών μας χρόνων. Θα σε αποκαλέσω, πώς να σε αποκαλέσω? Το Μάρι. Βρε το Μάρι. Εσύ που πας λοιπόν ως ο Πρωθυπουργός και λες όλα θα διορθωθούν και το δάσος θα φτιαχτεί. Ποιο δάσος έχει φτιαχτεί? Και επειδή είπαμε για δάση και εγώ ήταν η περιουσία του ανθρώπου, το μαγαζί του σε κατοικημένη περιοχή, κανένας δεν την έσβησε, γιατί και αυτοί οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες, οι κακόμοιροι, τι να πρωτοκάνουν? Άλλωστε δεν υπάρχει προσωπικό, διότι 54 άνδρες της ΕΜΑΚ, είδατε, επειδή δεν τους είχαν αμπελιάσει, τους έβγαλαν εκτός. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που κάηκε η περιουσία του, το μαγαζί του, πήγαν οι δημοσιογράφοι εκεί και είπε αυτό που πλέον είτε ανήκει στην κατηγορία του αμπελιασμένου, είτε στην κατηγορία του ανεμπελίαστου. Γνωρίζεις καλά ότι τα δάση μας καίγονται
γιατί αμέσως μετά θα εμφανιστούν εκεί, όπως και στην Εύβοια, που δεν υπάρχει, μιλάμε, βουνό, χωρίς να υπάρχει, δεν θα τα πω εγώ. Θα αφήσω τον εν λόγω Κύριε. Θα χρησιμοποιήσω το απόσπασμα να το δείτε. Και θα τα πούμε σε λίγο. Το μαγαζί αυτό ήταν ένα μπιμπελό. Το έχω σε φωτογραφίες να το βλέπατε. Ένα μπιμπελό. Μπιμπελό, το έχω να το δείτε. Και καταστράφηκε ολοκληρό. Είναι, κανένας δεν ήταν εδώ. Μας διώξανε. Ήρθα 11 το βράδυ μέσα από παράδρομους. Και είδα αυτή την καταστροφή. Και έβλεπα μέσα να καίγεται. Και τα παιδιά καθόντουσαν. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ, εδώ είχα το λάστιχο. Κάνω έτσι, είδα. Μπαίνω μέσα, αλλά δεν είχε νερό. Βγείτε έξω, μου λένε, είναι επικίνδυνο. Τι επικίνδυνο και σκατά να βλέπω εγώ την περιουσία μου να καταστρέφεται. Το βλέπετε αυτή τη λίδα θα πηγαίνει ακόμα. Εγώ την έβγαλα από τη μέσα και εγώ ήταν. Εγώ, αυτό εδώ το ρημάδι από χθες το βράδυ έκλεισε μέσα και το πήρα με τα χέρια μου και το έφερα. Όταν ξεκινάει, όχι μετά από 3 ώρες. Αλλά βέβαια, πώς θα βγάλουν πάλι ανεμογεννήτριες. Πάρτε παράδειγμα την Εύβοια. Δεν υπάρχει βουνό, έτσι και εδώ. Θα δείτε ξαφνικά ανεμογεννήτριες. Έτσι είναι, κύριε Χαρδαλιά, έχετε αποτύχει. Και με 0 μποφόρ. Όχι 10 μποφόρ που είχε κάποτε στο μάτι, 0 μποφόρ. Άμα δείτε και τη φωτιά που έχει πάει, αδάμες και δεξιά τα έχει κάψει όλα. Καταλάβατε. Καταλάβατε με τι έχουμε να κάνουμε. Όπως πολύ σωστά είπε. Έλεγαν για το μάτι και ότι αν βρισκόταν αυτοί λοιπόν στην εξουσία θα τα αντιμετώπιζαν όλα μια χαρά και δεν θα χάναμε καμία ανθρώπινη ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση, δόξα σε ο Θεός που δεν χάθηκε καμιά ανθρώπινη ζωή, αλλά από την άλλη ας κάνουμε πολλά μνημόσυνα για την χλωρίδα και την πανίδα της φύσης που χάθηκε, για τα χιλιάδες ζωάκια που εμείς δεν τα βλέπουμε, γιατί πραγματικά δεν κάνουν διακοπές στο Κώστα Ναβαρίνο, εντάξει, γιατί φέτος οι υπουργοί και η κούλα δεν θα πήγαιναν διακοπές, θα δούλευαν, θα ήταν εκεί στα κέντρα συντονισμό για να μην μας συμβούν όλα αυτά. Αλλά κανένα στα κέντρα συντονισμού. Είχαν βγει όλοι, είχαν ξεμολυθεί. Και χωρίς τίποτα αυτοί, αυτοί έχουν ελευθέρας. Εμείς για να πάμε να μπούμε στο πλοίο, θα έρθει ο λιμενικός εδώ με το φήμοτρο, να μας ζητήσει φήμοτρο, να μας ζητήσει, μιλάμε και χαρτί, να μας ζητήσει και σταυτότητα, να μας ζητήσει εκείνο, να μας ζητήσει τέλος πάντων και ένα τεστ. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή που εγώ όταν είναι να πάω να ταξιδέψω, λέω για καλό ή για κακό, ας πάρω και ένα ουροσυλλέκτη μαζί μου. Μπορεί να μου ζητήσουν τέλος πάντων και τα τσισάκια. Για να βρει παιδί μου να τα ελέγξω. Να δούνε. Μπορώ να ταξιδέψω. Γιατί, ας μην γελιόμαστε. Είτε εξαμπέλ, είτε δεν εξαμπέλ, ξέρεις ότι τον άσου το ιό, το πλοίο αυτό, σταματάει στα σταφύλια. Και των δύο ειδών. Τις προτιμά όλες τις ποικιλίες. Το ζητούμενο είναι όμως λοιπόν ότι φέτος το καλοκαίρι αυτοί που μας κυβερνούν βάλθηκαν να μας γεμίσουν ανεμογεννήτριες. Και κάνω πάλι το σταυρό μου, διότι για τα μέρη μου στα Τρίκαλα Θεσσαλίας δεν ακούστε και ακόμα τίποτα. Οι εμπριστές φαίνεται δεν κάνουν τούρινγκ, τουρισμό δηλαδή, στα εκεί μέρη. Γιατί αν δοθούν, δεν ξέρω από πού δίνονται αυτές οι συντολές, εγώ δεν κατηγορώ την κυβέρνηση, σας λέω μπορεί να δίνεται εντολές από την Τουρκία. Αν επισκεφθούν λοιπόν και τα μέρη μου, πάντως εγώ σε ένα από τα τελευταία βιντεάκια σας είχα δείξει ένα πανό όπου οι κάτοικοι έλεγαν ότι δεν θα σας αφήσουμε να βάλετε ανεμογεννήτριες στην Ελάτη, στην Τέρνα. Σε ένα μιλάμε φυσικό πνεύμονα πρασίνου από τους τελευταίους της χώρας μας. Και μην μου πείτε ότι τώρα αν θα ακούσετε για καμιά φωτιά προς τα εκεί, το μυαλό σας εσάς δεν θα σκεφτεί ότι κάτι συνέβη. Και δεν είχε και μποφόρε. Και λέει ο ανθρωπάκος, Χαρδαλιά είσαι αποτυχημένος, έχεις αποτύχει. Χέσκι,
ο Χαρδαλιάς και ο κάθε Χαρδαλιάς και ο κάθε Τσιόδρας και ο κάθε Βασιλακόπουλος, ο Γουρλωμάτης και μη, χέσκαν για σένα, για μένα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συνέρθω. Δεν είχα περιουσία σε αυτά τα μέρη. Δεν είχα τίποτα. Αλλά όλος ο βιός αυτών των ανθρώπων ήταν σαν να ήταν δικός μου. Γιατί είμαι Έλληνας, βρε παιδιά. Και ως Έλληνας αγαπάω το συνέλληνα. Αγαπάω τη φύση της Ελλάδας μας. Αγαπάω τα ζωάκια της. Αγαπάω τα λουλούδια της. Αγαπάω αυτή την ελίτσα που στέκει χρόνια εκεί και πάνε και την καίνε. Γιατί η ελίτσα δεν αποφέρει καρπούς. Τέτοιος αποφέρει λίγο λαδάκι. Έρε τι να πω. Τι να πω. Και τι να κάνω. Και απ' την άλλη πώς να συνέρθω. Από το πρωί ως το βράδυ είμαι τόσο στεναχωρημένος. Τηλεόραση δεν βλέπω. Έχω κλειστεί μέσα στο σπίτι. Και προσπαθώ να έρχομαι σε επικοινωνία με όλους εσάς εκεί έξω. Δηλαδή τώρα σου λέει η γυναικούλα ότι θέλω σε κάποιον να μιλήσω, να τα πω, για να σου βγάλω τον πόνο μου για αυτά που τραβάω. Και παίρνω στο τηλέφωνο να την ακούσω. Και ακούω από την αρχή του τηλεφωνήματος έως το τέλος κλάματα. 40 λεπτά κλάματα. Και αν κρατούσα το τηλέφωνο κι άλλο ανοιχτό, θα μπορούσα να το ακούσω ένα ολόκληρο 24ωρο να κλαίει ο κόσμος. Αλλά αυτοί ετοιμάζουν τα σχέδιά τους για το Σεπτέμβρη. Εντάξει, μας υποβαθμίζουν ψυχικά, μας υποβαθμίζουν σωματικά και μας υποβαθμίζουν και ως προς το περιβάλλον. Γιατί τα μέρη μας τα πάντα, τι νομίζετε, τα λεφτά γιατί μας τα δίνουν απ' έξω? Γιατί εποφθαλμίουν σε αυτά που έχουν να παίρνουν. Και επειδή δεν έχουμε να δώσουμε λιλί, παίρνουν το φυσικό πλούτο. Και όταν οι κάτοικοι αντιστέκονται, ξέρουν αυτοί τους τρόπους. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν κατηγορώ, δεν βγάζω τίποτα από το μυαλό μου. Ξέρουν τους τρόπους, λέω γενικά. Διάφορους τρόπους, βέβαια παιδί μου. Δηλαδή πάνε στους κατοίκους και τους λένε με το καλό, θέλετε να βάλουμε τις ανεμογεννήτρες εδώ? Να είναι δηλαδή τα δικά σας μεγάλα ανεμιστηράκια. Λένε κάτι και εμείς δεν θέλουμε. Δεν γουστάρουμε τους ανεμιστήρες διότι έχουμε το φυσικό άνεμο. Και σου λέει ναι, αλλά αυτό το φυσικό άνεμο θα το γραπώνουν τα ανεμιστηράκια και θα δίνουν ενέργεια. Και αυτή την ενέργεια ποιος θα την παίρνει? Ποιος? Εμείς. Θα είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα τις παίρνουμε εμείς οι Έλληνες? Όχι φυσικά. Είναι κάτι σαν τα διόδια. Που για να πάω εγώ από Αθήνα Τρίκαλα πρέπει να περάσω σε τόσα διόδια και να με πετσοκόψουν οικονομικά. Όπως πετσόκοψαν τη χώρα μου δηλαδή. Δεν μπορείς να πας από το ένα μέρος στο άλλο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να σε αποκλείσω. Και δεν μπορείς να μετακινηθείς δηλαδή ελεύθερα στη χώρα σου που γεννήθηκες, που σου ανήκει ή δεν σου ανήκει. Αλλά σε απευθεία σύνδεση πληθαίνουν και για πρώτη φορά ο κόσμος εκφράζεται με τον τρόπο που αξίζει να εκφραστεί ένας γουρλωμάτης πρωθυπουργός που δεν έχει επίγνωση καθόλου της ελληνικής πραγματικότητας. Εγώ να σας πω, κάναμε ένα μεγάλο λάθος και πρέπει γονιπετής να πάμε στην Παναγία την Τίνο όλοι και να ανάψει ο καθένας από μια λαμπάδα στον πόη του. Μπας και αποτινάξουμε αυτό το μίασμα που έχει πέσει πάνω μας σαν κατάρα. Διότι αυτός λοιπόν, η κούλα μου Ισίδω, δεν την αγαπά την Ελλάδα. Ανέβηκε όχι για να την κυβερνήσει, αλλά για να την τιμωρήσει.
Γιατί ποτέ δεν το περίμενε ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Αλλά όταν τα δάχτυλα, τα εξωτερικά που έρχονται από έξω, θέλουν να κυβερνήσει μια χώρα και αυγουλωμάτης να είσαι και ο πολύφημος ακόμα, θα σε βάλουν να την κυβερνήσεις. Και όσον αφορά το λαό, έλα βρε Χρυσοχοίδη, έλα εσύ κοσμηματοπόλη μας με το ακαζού, το γκρενά, μαλλί και φρύδι ένα, βγάλει καμιά αυτή, πώς τις λένε, με τα ψυκαστήρια, να ψυκάζει τους διαδηλωτές, ενώ θα έπρεπε λογικά να τα στείλει στη Βαριμπόμπη, Αδάμες, στην Εύβοια, στη Μεσσηνία, να στείλετε όλα αυτά ό,τι υπάρχει για να σβήσουν οι φωτιές. Και Κούλη, πρόσεξέ με καλά, πρόσεξέ με Παλαγκαλιόρκο, εσύ δεν θα γίνουν όλα αυτά πάλι. Ή μήπως θα περιμένουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως περιμένουν ακόμα οι άνθρωποι από το Τσίπρα τις επιδοτήσεις για τα καμένα στο μάτι. Ή στην καρδίτσα, βρε Γκαλιούρη, βρέθηκα στην καρδίτσα, στο Μζάκι. Μίλησα με ανθρώπους. Ανάθεμα αν έχουν πάρει επιδότηση από όλες τις φυσικές καταστροφές. Πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν? Πού τα βάζετε? Και διάβασα πάλι στο κουτί της Πανδώρας εκεί ότι η σύμμητη γυναίκα σου, τη Μαρέβα, τη Τσαουσέσκου, το Γιάννος Τσαουσέσκου και οι δύο, τα μαγειρεύεται εκεί και δίνεται ψεύτικα, ξέρετε πώς τα λένε αυτά, φορολογικές δηλώσεις, και δεν δηλώνεται εταιρείες, απλά δηλώνεται 40.000 ευρώ ότι έχετε στην τράπεζα. Και εμείς ο λαός τα πιστεύουμε, γιατί σαν Έλληνες έχουμε γαλουχηθεί σε αυτό το ψέμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί από παλαιόθεν μας δίνατε δηλαδή τυράκια και μας αφήνατε να παρανομούμε και αισθανόμαστε ότι είμαστε και ξύπνοι. Αλλά ξεχνούσαμε, ή καλύτερα μάλιστα δεν μας περνούσε, ότι στην πορεία θα τα βρούμε μπροστά μας, όχι εμείς, τα παιδιά μας. Διότι ο Έλληνας ως γνωστόν δεν κοιτάζει το μέλλον του, κοιτάζει το τώρα, το σήμερα δηλαδή, το αύριο, άντε και το μεθαύριο. Για το μετά έχει ο Θεός. Ποιος Θεός? Ναι. Αυτόν τον Θεό που τον έχουν καταργήσει, που τον έχουν κάνει έρημο στα χέρια του Παπανταριού. Ευτυχώς υπάρχουν και φωτεινές και πολλές εξαιρέσεις όμως στο ιερατείο. Λίγες θα μου πείτε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στεκόμαστε, ότι όλοι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά μας καταποντίζει. Και εμείς πονάμε. Και προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε. Και από την άλλη, το μόνο που τους ενδιαφέρει, και θα το ακούσετε από Σεπτέμβρη, και μην ακούσω κανένα να λέει ότι είμαστε ψεκασμένοι, είμαστε αρνητές και μπούρδες και μου τα κάνετε, ξέρετε, τα καρούμπαλα που κρέμονται πολύ μεγαλύτερα από την ηλιθιότητα τέτοιων σκέψεων, διότι στην πραγματικότητα πρέπει να είσαι πολύ χλιάρας να μην βλέπεις ότι θέλουν να μας διχάσουν και να μας διαχωρίσουν. Εγώ που ανήκω στο Λαουτζίκο δεν έχω τίποτα να χωρίσω με σένα που με βλέπεις και εσύ Λαουτζίκος. Γιατί ο Κούλης αποκλείται να με βλέπει. Η Μαρέβα αποκλείται. Βλέπουν Netflix ή στην καλύτερα συντρώουν μαζί με τον Τόμ Χάνκς και τη Λίντα Βίλσον. Ναι. Που και αυτοί θα κάνουν επενδύσεις. Στη Μύκονο, στην Πάρο. Γιατί αυτοί ανήκουν στην ελίτ. Εμείς δεν ανήκουμε στην ελίτ. Ανήκουμε στην κατηγορία τη βγάζουμε με ελίτσα και ξηρό ψωμί. Εκεί ανήκουμε. Γι' αυτό λοιπόν Κούλη, σε απευθεία σύνδεση, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι τώρα, διότι όλα αυτά θα γίνουν, θα έρθουν επιχορηγήσεις, μπούρδες, ψέματα, μην πιστεύετε τίποτα. Και αν πιστεύετε έστω και κάτι τις, να ξέρετε είναι σαν αυτό που έχει αυξηθεί το σούφρα σούφρα σουφρώνουμε
και τα κακοποιητικά στοιχεία τριγύρω μας μπαίνουν στα σπίτια μας, μιλάμε και δεν σταματάνε, και κανείς μα κανείς δεν κάνει τίποτε και γι' αυτό, αλλά αντιθέτως σου λένε, πείτε μου τι σου λένε, ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι τους φραπέδες και την φραπεδίαση. Εγώ τους εμπιστεύομαι, μωρέ, αλλά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς που τους κατευθύνουν. Διότι αν οι πολιτικοί αυτοί φρόντιζαν λοιπόν, και εδώ ισχύει το φρονίμον, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, να μην είχαν πάρει και να μην είχαν ανανεώσει το στόλο των περιπολικών, να μην είχαν δώσει επιχορηγήσεις στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης τόσα εκατομμύρια, αλλά να τα έδιναν για το οξυγόνο μας. Πού άλλοι το ξέρουμε? Εσύ Σκάι το ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να το πεις? Αλλά τι, αυτός που τσεπώνει λέει, δεν μιλάει, διότι ισχύει το ίδιο με το σπίτι του κρεμασμένο, δεν μιλάνε για σκηνή. Θα μπορούσαν να πάρουν λοιπόν όχι ένα Καναντέρ, 30 Καναντέρ. Και ναι, βρε, Σκάι, να έχουμε όλοι από ένα Καναντέρ στο σπίτι μας. Γιατί? Γιατί άλλωστε? Τόσες επιχορηγήσεις δεν παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα, το 2-0, έτσι λέγεται? Γιατί να μην δώσει? Να πάρουν λοιπόν και να μην υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί να μην προσληφθούν δασοπυροσβέστες, εθελοντές και μόνιμοι? Γιατί γι' αυτό να έχουν προσληφθεί αστυνομικοί, 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 γιατί προέχει η καταστολή, όχι η πρόληψη στις πυρκαγιές. Τι δεν καταλαβαίνετε? Χρειάζεται να σας το πω εγώ? Εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πω πάντως, μπράβο που επιτέλους ο κόσμος ξυπνά. Μπράβο που σε απευθεία σύνδεση βροντοφωνάζει και λέει, Μητσοτάκη, να σώσουν την Παρυμπόπη. Δεν σώσαν ούτε την Παρυμπόπη ούτε μας. Είναι διπλά ανίκανοι λοιπόν. Μητσοτάκη, Λοιπόν, καταλαβαίνουμε την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου που προσπαθεί να σώσει το... Φιλήρου Φιχτός Θημούρη, Τσονάκη μου, σας αγαπώ πολύ.